περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον εκπρόσωπο τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον κύριο Μάριο Πετρίδη. Τον έχουμε σήμερα μαζί μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες που, όπως προαναφέραμε πριν, θα έχουμε τις πληροφορίες για τις κρατικές χορηγίες που έχουν λάβει κάποια κόμματα. Όμως, μετά από την σύσταση της Βουλής, έχει προκύψει ένα θέμα, καθώς κάποια κόμματα δεν έχουν εκλεγεί, δεν έχουν μπει στην Βουλή τώρα, ενώ κάποια άλλα έχουμε δει κάποια καινούργια κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή. Θα δούμε όμως τι συμβαίνει με αυτές τις κρατικές χορηγίες. Κύριε Πετρίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρουσιά. Λοιπόν, οι εκλογές τελείωσαν, κύριε Πετρίδη. Φαίνεται όμως ότι αναδύεται αυτό το θέμα που αναφέραμε σχετικά με την χορηγία των κομμάτων που λαμβάνουν κάθε χρόνο. Θα θέλαμε να μας δώσετε όμως εσείς, ως επαγγελματίας εμπειρογνώμονας, τις δικές σας πληροφορίες και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, να σας πω αρχικά, κύριε Ρουσιά, ότι η τακτική και η έκτακτη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Είναι ο περί πολιτικών κομμάτων νόμος και σε αυτό τον νόμο λέει, αναφέρεται, ορίζεται το πώς θα πρέπει να δίδεται αυτή η χρηματοδότηση. Και είναι δύο ειδών. Το πρώτο κομμάτι είναι η τακτική χρηματοδότηση, το ύψος της οποίας λέει ο νόμος καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό και το σύνολο της κατανέμεται. Θέλω να κρατήσετε αυτή τη λέξη, το σύνολο της κατανέμεται, γιατί θα το σχολιάσω σε λίγο. Ποσοστό 15% καταβάλλεται ισόποσα, δηλαδή για όλα τα κόμματα. Αν έχω δηλαδή να δώσω 10 εκατομμύρια, το 1,5 εκατομμύριο θα τα δώσω στα 8 κόμματα που υπάρχει, δηλαδή θα βγει κάποιο ποσό της τάξης των 180.000. Και το υπόλοιπο ποσό που θα απομένει από το σύνολο της χορηγίας, επαναλαμβάνω, θα καταβάλλεται κατά αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες εκλογές που διεξήχθησαν πριν. Και το ποσό αυτό ανέρχεται στα... Είναι το 85% της χορηγίας. Τώρα, πρέπει να σας πω το εξής. Περιπλέκονται λίγο τα πράγματα, για ποιο λόγο. Μέχρι και το 2018, κυρία Ρουσιά, το 2017 που είχαν πάρει και χορηγία για τις προεδρικές του 2018, η τακτική χρηματοδότηση των κομμάτων ήταν ξεχωριστή από την έκτακτη εντός εισαγωγικών χρηματοδότηση των κομμάτων. Η τακτική δηλαδή ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια και η έκτακτη περίπου 2 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό, δηλαδή περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ήταν, επαναλαμβάνω, μέχρι το 2017 ξεχωριστά. Το 2018 και μετά όμως είχε ενσωματωθεί αυτό. Είχε ενσωματωθεί η έκτακτη χρηματοδότηση στην τακτική, έτσι ώστε η τακτική έγινε 6,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δόθηκε και το 2018 και το 2019 και το 2020 και μαθαίνουμε και το 2021. Ωραία. Και αυτό, ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχει κάποιο... προκύπτουν κάποια θέματα. Ωραία. Πριν περάσουμε στα θέματα... αυτό που είπατε... Ναι, ναι. Συνεχίστε, κύριε Πετρίδη. Αν θέλετε να μου κάνετε την ερώτηση και να επανέλθουμε... Απλά θέλαμε να ξέρουμε, καταρχάς, ποια κόμματα έχουν πάρει αυτή τη χορηγία για το 2021. Γιατί γνωρίζουμε ότι με την σύσταση της νέας Βουλής κάποια κόμματα μένουν εκτός, κάποια άλλα κόμματα έχουν κάνει την παρουσία τους γιατί έχουν εκλεγεί από τον κόσμο και πλέον θα βρίσκονται στην Βουλή. Οπότε, αυτά τα κόμματα... Αρχικά να μας πείτε ποιοι έχουν πάρει τη χορηγία και να αναλύσουμε στη συνέχεια, κύριε Πετρίδη, τι θα πρέπει να γίνει με αυτά που πλέον λοιπόν, δεν θα βρίσκονται. Όπως σας είπα και πριν, πολύ σωστή απορία, εύλογη απορία, δίκαιη απορία πρέπει να πω, όχι μόνο δικιά σας αλλά και όλων των πολιτών έτσι, που παρακολουθούν τα πεπραγμένα και δημοσιογράφων ιδιαιτέρως. Είναι η ίδια χορηγία που δόθηκε και το 20 και το 19. Είναι περίπου 6,6 εκατομμύρια, εκ των οποίων έλαβαν Δημοκρατικός Συναγερμός 1,9, πάλι περίπου, ΑΚΕΛ
1,6, Δημοκρατικό Κόμμα 970.000, ΕΔΕΚ 485.000, Συμμαχία 475, Αλληλεγγύη 430, Οικολόγοι Περιβαλλοντιστές 405 και ΕΛΑΜ 441.000. Τώρα, τίθεται αυτό το ερώτημα. Εμείς πρέπει να σας πω, κύριε Ρουσά, ότι έχουμε μία νομική απορία σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και η νομική μας απορία, διαβάζοντας τον νόμο όσο οφείλουμε και πρέπει να τον ερμηνεύσουμε, έχουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Ο νόμος λέει ότι είναι το σύνολο που κατανέμεται. Θυμάστε στην αρχή της κουβέντας μας που σας είπα, κρατήστε το σύνολο που κατανέμεται. Άρα, ακόμη και να έρθει στη μέση του χρόνου του Υπουργικού Συμβούλιο και να προσθέσει κάποιο νέο ποσό, αυτό, λέει ο νόμος, θα πρέπει να μπει στο σύνολο της χορηγίας και να κατανεμηθεί. Αυτό λέει ο νόμος. Έτσι, το Υπουργικό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, θέτει το σύνολο της κρατικής χορηγίας, το οποίο σύνολο είναι αυτό που κατανέμεται. Άρα, είτε η κατανομή θα γίνεται στην αρχή του χρόνου και θα μένει για όλο το έτος, είτε θα επαναυπολογίζεται και μετά τις εκλογές, που αυτό τι σημαίνει, κυρία Ρουσά, ότι αν υπάρξει επαναυπολογισμός, θα πρέπει, επειδή το σύνολο είναι το ίδιο και δεν θα πρέπει να αλλάξει, αυτό λέει ο νόμος, θα πρέπει αυτό, θα σημαίνει αυτό μάλλον, με συγχωρείτε, ότι κάποιοι θα πρέπει να επιστρέψουν το ποσό που πήραν, και για να πάρουν οι υπόλοιποι που είτε αυξήθηκαν τα ποσοστά τους, είτε πρόκειται για νέες παρουσίες στη Βουλή, για να πάρουν το κομμάτι της πίτας που τους αναλογεί. Σε αυτό υπάρχει μια ασάφεια στον νόμο. Υπάρχει ασάφεια στον νόμο, αυτή που σας λέω, δεν λέει ακριβώς ο νόμος πότε θα δίδεται ή πότε πρέπει να δίδεται αυτή η χορηγία, ή αν έχει βουλευτικές ή άλλες εκλογές, δεν λέει ο νόμος ότι περιμένετε να δείτε τα αποτελέσματα και μετά να δώσετε το δεύτερο μισό στα κόμματα ή στους υποψηφίους των προεδρικών εκλογών όταν θα έχουμε προεδρικές εκλογές. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η ασάφεια, κυρία Ρουσά, η πρακτική και η λογική λέει ότι η ελεγκτική υπηρεσία συμβουλεύεται τον νομικό της σύμβουλο, που είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, κύριε Ρουσιά, ετοιμάζουμε μια επιστολή για να στείλουμε στον νομικό μας σύμβουλο. Θα πάμε στις επόμενες μία-δύο μέρες, θα πάμε κοντά τους και θα του θέσουμε αυτές τις δύο επιλογές, οι οποίες είναι είτε επαναυπολογίζεται μετά τις εκλογές, είτε θεωρείται σωστό και νόμιμο ότι δίδεται μια χορηγία στην αρχή του χρόνου. Και ό,τι πει ο Γενικός Εισαγγελέας, προφανώς, και επαναλαμβάνω, αυτό γίνεται διότι υπάρχει μια νομική ασάφεια, ένα νομικό κενό, το οποίο βλέποντας από την εφαρμογή του, προκύπτουν κάποια θέματα, τα οποία είναι αυτά που έχουμε. Οπότε εσείς τώρα προσπαθείτε να γεμίσετε αυτό το κενό, να γίνει σαφής ο νόμος της κατανομής της κρατικής χορηγίας, κύριε Πετρίδη. Όμως τώρα, από τη στιγμή που έχουν προκύψει δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι τα κόμματα που πλέον είναι εκτός Βουλής, τι θα γίνει με αυτή τη χορηγία που έχουν λάβει. Που έχουν ήδη πάρει, ακριβώς. Ακριβώς, και τώρα είμαστε Ιούνιος, γιατί δεν γνωρίζουμε εμείς αν θα πάει μερισματικά, δηλαδή, για παράδειγμα, η Δημοκρατική Παράταξη είναι που αυτό έχει... αυτό που σας έλεγα. Ναι, ακριβώς. Η Δημοκρατική Παράταξη τώρα βρίσκεται στη Βουλή, στα έδρανα. Αυτοί πώς θα πάρουν, δηλαδή, την κρατική χορηγία, θα την πάρουν, δηλαδή, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο, θα είναι ένα μέρος, ας πούμε, αυτής της κρατικής χορηγίας, και με ποιο τρόπο, κύριε Πετρίδη, να μας απαντήσετε, πρέπει να επιστρέψουν τα λεφτά αυτά που έχουν λάβει. Είναι αυτό που σας είπα, κύριε Ρούσα. Εάν γνωματεύσει ο Γενικός Εισαγγελέας ότι αυτή η χορηγία που δόθηκε για να κατανεμηθεί το σύνολο, έτσι επαναλαμβάνω, η λέξη κλειδί, η φράση κλειδί, είναι το σύνολο που κατανέμεται. Εάν λοιπόν ο Γενικός Εισαγγελέας γνωματεύσει ότι θα πρέπει να επιστραφούν τα λεφτά, διότι το σύνολο δεν το ενοχλεί κανείς, δεν αλλάζει το σύνολο,
Ακόμη και να το αλλάξει πάλι ο νόμος, είναι σαφής ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θέτει το σύνολο, κατανέμεται αυτό, άρα και νέο ποσό να υπάρχει, πάλι θα κατανεμηθεί το νέο ποσό. Άρα, εάν ο Γενικός Εισαγγελέας γνωματεύσει ότι όπως είναι ο νόμος, τον ερμηνεύει ότι θα πρέπει να γίνουν επιστροφές από αυτούς που έλαβαν με βάση περισσότερο, η φόρμουλα ήταν μεγαλύτερη. Άρα, και να μιλήσουμε συγκεκριμένα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ και το ΔΥΚΟ που έλαβαν ποσοστά με βάση τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, mm-hmm. τώρα μειώθηκαν. Άρα θα πρέπει να τα επιστρέψουν ούτως ώστε να πάρουν αυτοί που τα δικαιούνται, και αυτοί που τα δικαιούνται είναι αυτοί που είτε αύξησαν ποσοστά είτε μπήκαν για πρώτη φορά στη Βουλή, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει. Τώρα ο τρόπος που θα επιστραφούν τα χρήματα, εντάξει, δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Θα επιστραφούν με κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Άρα έχουμε και γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει και το θέμα αν έχουν πέσει τα ποσοστά δηλαδή του κόμματος, που είχαμε δει κάποιες πτώσεις και από τα πρώτα κόμματα, κύριε Πετρίδη. Δηλαδή θα κληθούν όλα τα κόμματα να επιστρέψουν και θα τα πάρουν δηλαδή τα μικρά κόμματα. Εφόσον έχουν αυξηθεί τα ποσοστά τους. Εάν η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα λέει αυτό, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Έτσι, κυρία Ρουσά. Εάν πει ο Γενικός Εισαγγελέας κάτι άλλο, ότι για παράδειγμα η χορηγία δίδεται στην αρχή της χρονιάς και αυτή θα είναι η χορηγία, τελείωσε, διότι έτσι κι αλλιώς ο νόμος σου λέει ότι την χορηγία την υπολογίζω με βάση τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών κατά τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και πει ότι αυτό είναι, τότε αυτό θα είναι. Δεν θα υπάρξει μια τροποποίηση. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, έτσι να πούμε, η Δημοκρατική Παράταξη δεν θα τα πάρει φέτος, αλλά θα τα παίρνει για 5 χρόνια από του χρόνου και μέχρι το 2026. Άρα το 2026, που θα έχει πάλι βουλευτικές εκλογές, η Δημοκρατική Παράταξη, και πάλι το αναφέρω ως παράδειγμα, mm-hmm. γιατί είναι το κομματικό σχηματισμός που εισήλθε στη Βουλή ενώ πριν δεν ήταν, τότε θα πάρει την κρατική χορηγία και το 2026, παρόλο που το 2026 πάλι στη μέση της χρονιάς θα έχει βουλευτικές εκλογές. Άρα, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα εκείνων των βουλευτικών εκλογών, θα λάβει την κρατική χορηγία που θα δικαιούται. Άρα, θα θέσουμε εμείς ως ελεκτική υπηρεσία τα δύο ενδεχόμενα όπως τα διαβάσουμε εμείς. Μάλιστα. Από τον νόμο, κυρία Ρουσά. Mm-hmm. Θα τα θέσουμε στο Γενικό Εισαγγελέα και ό,τι πει ο Γενικός Εισαγγελέας. Να σχολιάσω όμως κάτι, αν μου επιτρέπετε, αν έχουμε τον χρόνο, είναι ότι την συγκεκριμένη γνωμάτευση θα έπρεπε, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας πάντα, να τη ζητήσει η ίδια η Βουλή. Γιατί είναι η ίδια η Βουλή που αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, θα μπορούσε να την ζητήσει η ίδια η Βουλή από τον Γενικό Εισαγγελέα. Εντάξει, δεν το έκανε, δεν το λέω για σκοπούς κριτικής. Εντοπίσαμε και εμείς το κενό. Θα ζητήσουμε εμείς την γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Πάρα πολύ. Κύριε Πετρίδη, τι γίνεται όμως σε περίπτωση που ένα κόμμα είτε αρνηθεί είτε πει ότι δεν έχουμε τα χρήματα αυτά να τα επιστρέψουμε? Επιτρέψτε μου να μην τοποθετηθώ επί κάποιου φανταστικού, όχι φανταστικού ενώ μη υπαρκτού σενάριου. Θα δούμε τι θα πει τότε ο Γενικός Εισαγγελέας και άρα δεν έτυχε ποτέ, ας πούμε, ξανά παρόμοια περίπτωση? Δεν έχει τύχει. Συνήθως, εάν υπάρξει μια απόφαση η οποία δημιουργεί κάποιο τετελεσμένο και σου λέει ότι εσύ, κύριε Πετρίδη, έχεις πάρει αυτό το επίδομα των 100 ευρώ και δεν θα έπρεπε να το έχεις πάρει, έπρεπε να πάρεις 80 και πρέπει να επιστρέψεις τα 20, θεωρούμε ότι ο κύριος Πετρίδης θα πρέπει να επιστρέψει τα 20. Mm-hmm. Δεν θέλω να μπω τώρα στο σκεπτικό και στο συλλογιστικό, κυρία Ρουσά, ότι πώς θα τα πάρουμε αν αρνηθεί ο κύριος Πετρίδης, λοιπόν, να επιστρέψει τα 20. Ωραία, ήταν απλά ένα σενάριο, κύριε Πετρίδη. Λοιπόν, όπως η νομοθεσία προνοεί χορηγία για κόμματα που εισέρχονται στη Βουλή μόνο, κύριε Πετρίδη, ή επίσης για κόμματα που εξασφαλίζουν πέρα του 3% ασχέτως αν δεν πήραν το μέτρο του 3,6%?
Ακριβώς. Η νομοθεσία λέει, πολύ σωστή παρατήρηση, ότι τα κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν χορηγία, μάλιστα τα οποία θα πρέπει να τα πάρουν αυτή τη χορηγία το αργότερο 3 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, τα κοινοβουλευτικά. Και τα μη κοινοβουλευτικά, νοουμένου ότι είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό, mm-hmm. έχουν υποβάλει αίτηση στον έφορο εκλογών, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, διεκδικούν τις βουλευτικές εκλογές για τις οποίες, στις βουλευτικές εκλογές για τις οποίες ετούνται χορηγία, με υποψηφίους που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 50% των εδρών για κάθε εκλογική περιφέρεια. Αυτό έγινε, προφανώς ο νομοθέτης ήθελε να προστατεύσει το γεγονός να μην επιχορηγούνται κάποιοι μικροί ανεξάρτητοι για να ζητάνε, για να υπάρχει και εκεί μια αυξημένη κρατική δαπάνη, και έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον 3% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ή εξασφαλίζουν ποσοστό 3% στις βουλευτικές εκλογές που αφορά η χορηγία. Άρα και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε το πώς και με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί κατόπιν της γνωματεύσεως και του Γενικού Εισαγγελέα. Μάλιστα. Άρα κύριε Πετρίδη, πότε αναμένετε να έχουμε νεότερα όσον αφορά το θέμα αυτό που προκύπτει? Είπατε ότι Εμείς άμεσα θα στείλουμε αυτή την επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα. Όποτε μας απαντήσει, θα το δούμε. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να πούμε, κυρία Λουσά, ότι τα λεφτά, δηλαδή το κονδύλι, δόθηκε από τέλος Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Φεβρουαρίου του 2021, έλαβαν τα κόμματα την κρατική χορηγία. Άρα δεν έχει να γίνει κάτι επιπρόσθετο, εκτός εάν υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέως που θα λέει ότι θα πρέπει να επιστραφούν από αυτούς που πήραν λιγότερα για να δοθούν σε αυτούς που πήραν περισσότερα ποσοστά. Μάλιστα, άρα είμαστε και αναμονή της απάντησης του Γενικού Εισαγγελέα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετρίδη, για όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.